Λοιπόν, πάμε στην ομάδα βόλεϊ του ΠΑΟΚ που διανύει μια δύσκολη περίοδο. Δύσκολη γιατί είναι το πρόγραμμα πολύ γεμάτο και με σημαντικά παιχνίδια. Δύσκολη γιατί εντάξει, υπάρχουν απουσίες. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι οι εντυπώσεις μέχρι τώρα είναι πραγματικά καλές για όλη την πορεία και την προσπάθεια της ομάδας. Θα ρωτήσουμε αν συμφωνεί με αυτό και ένας από τους πιο έμπειρους αθλητές του ΠΑΟΚ, ο Θάνος Τερζής, που λογικά είναι στη γραμμή. Θάνο, καλό μεσημέρι. Καλησπέρα και από μένα. Είσαι καλά, γερός? Μια χαρά, ναι. Λέμε εμείς απ' έξω ότι δύσκολη κατάσταση, δύσκολη περίοδος, προβλήματα, καλές εντυπώσεις. Εσείς πώς θα το αντιμετωπίζετε αυτό που βιώνετε μέχρι στιγμής, γιατί είναι μια παράξενη κατάσταση? Εντάξει, σίγουρα ξέραμε ότι η Νεύρης έχει ένα βεβαιωμένο πρόγραμμα, όπως και το βλέπουμε και το βιώνουμε κάθε μέρα. Σε αυτό προσθέθηκαν και κάποιες απουσίες, όπως η πρώτη που έγινε του Γκόμες, όπως και των υπόλοιπων παιδιών. Θα προσπαθήσουμε να ξεπεράσουμε αυτές τις αντιξιότητες και να ανταπεξέλθουμε στο δύσκολο αυτό πρόγραμμα για να φέρουμε τα αποτελέσματα. Ναι. Για παράδειγμα, το Σάββατο με τον Ολυμπιακό, προβλήματα. Ήσασταν, πηγαίνατε εκεί ως ισχυρό outsider με βάση το roster και τις απουσίες και τη δυναμική του Ολυμπιακού. Εσύ τι κρατάς, ότι ο ΠΑΟΚ έχασε, άρα ήταν όλα αρνητικά, ή ότι ήταν μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια που πρέπει να κρατήσει κάποια θετικά συμπεράσματα? Για μένα το πιο βασικό, το οποίο κρατάω αυτό το παιχνίδι, είναι ότι η ομάδα, παρόλο τις αποσύσεις αυτές και συσπηρωμένη, έδειξε ότι έχει το μέτρο του πρωταθλητή, δηλαδή παλεύει όλα τα παιχνίδια. Απέναντι σε ένα πλήρη Ολυμπιακό, ξεκίνησε πάρα πολύ καλά το παιχνίδι και θεωρώ, όπως και δήλωσε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, ότι εάν είχαμε δείξει μια σταθερότητα στη διάρκεια του παιχνιδιού, θα φέραμε νικητές. Παρόλο τις αποσύσεις, όλα τα παιδιά ανταπεξέλθηκαν στο έπακρο και ξέρουμε πολύ καλά και το νιώθουμε και ίδιοι ότι πλήρης μπορούμε να κερδίσουμε τον Ολυμπιακό μέσα και έξω και εκτός έδρας. Απλώς δεν ξέρετε πότε θα είστε πλήρης, αυτό είναι το ζήτημα. Εντάξει, αυτό είναι μέσα στον αθλητισμό. Εντάξει, μια ομάδα που έχει βαρμένο, παίζει Ελλάδα και Ευρώπη, είναι λογικό να έχει κάποιους τραυματισμούς. Εντάξει, βέβαια, φέτος δεν ξεκινήσαμε τόσο καλά. Είναι πολλά τα παιδιά που λείπουν και δεν είναι μόνο τα παιχνίδια τα οποία βλέπουμε, είναι και οι προπονήσεις που με δυσκολία βγαίνουν. Βέβαια, σωστό. Το καταλαβαίνουμε. Ρωτήσαμε τον κύριο Καλαμαζή την περασμένη εβδομάδα αν έχει ξαναζήσει αγώνα βόλεϊ χωρίς πασαδόρο, όπως παίξατε με τους Κροάτες. Ρωτάμε και εσένα, έχεις ξανά αντιμετωπίσει το πράγμα? Έλειπες και εσύ, βέβαια. Σε αυτό το επίπεδο, όχι. Δεν έχω ξαναδεί να εκτάσει, τουλάχιστον όχι σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Έτσι, δηλαδή από την αρχή ως το τέλος. Και μπράβο στο παιδί που ανταπεξέλθηκε και μπορούσαμε και πήραμε την πρόκληση. Τέλος πάντων, έγινε ό,τι έγινε, ας μην το επαναλαμβάνουμε. Πάμε στο μεγάλο παιχνίδι με την ΣΚΡΑ. Και εκεί θα λέγαμε ότι ο ΠΑΟΚ είναι το outsider, έτσι όπως είναι η κατάσταση τώρα. Σίγουρα είμαστε αποδεκατισμένοι, προσπαθούμε να επανέλθουμε οι δραματίες. Όπως είπα και πριν, είναι δύσκολο να κάνεις προπόνηση ώστε να προετοιμαστείς για ένα τόσο δύσκολο παιχνίδι. Η ΣΚΡΑ που έρχεται από ένα πολωνικό πρωτάθλημα, αυτή τη στιγμή είναι δεύτερη στο πρωτάθλημα αυτό. Είναι μια πολύ δυνατή ομάδα, ξέρουμε και τους παίκτες ο οποίος έχει στο ρόστερ. Αυτό δεν λέει σε μας κάτι. Θα προσπαθήσουμε να πάρουμε το καλύτερο στο πρώτο παιχνίδι. Ξέρουμε ότι το έργο μας είναι δύσκολο. Θα προσπαθήσουμε να πούμε στους ομίλους του Champions League. Από εκεί και πέρα ο ΠΑΟΚ θα είναι στα ευρωπαϊκά σταδία, θα συνεχίσει όπως και να έχει το αποτέλεσμα. Ξέρουμε ότι είναι πολύ δύσκολο και ιδίως επειδή και το πρώτο παιχνίδι είναι στην έδρα μας. Ναι. Θάνο, για εμάς που ίσως να μην το γνωρίζουμε τόσο καλά τα δεδομένα, η ΣΚΡΑ αυτή τη στιγμή είναι, ας πούμε, αρκετά επίπεδα πάνω και από τον Ολυμπιακό που παίξετε το Σάββατο? Είναι, ναι. Έχει κάποιους παίκτες που είναι μεγάλο όνομα στον χώρο του παγκόσμιου βόλεϊ. Ναι. Έχει ένα πολύ καλό σύνολο. Διαθέτει πολλούς παίκτες από την Εθνική Πολωνίας, έτσι που παίζει πάντα στα μετάλλια, στα δουλακάτια, παγκόσμια πρωταθλήματα. Αυτό δεν σημαίνει κάτι για μας. Βλέπουμε ότι και πριν το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό που ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, το ξέραμε. Θα πήγαμε με την ίδια λογική ότι θέλουμε να παίξουμε το βόλιο το καλύτερο που μπορούμε, να παλέψουμε το κάθε πότε και από εκεί και πέρα όποιο αποτέλεσμα έχει. Μάλιστα. Ο συνάδελφος, συνεργάτης μας στο ΠΑΟΚ, ο Γιάννης Παρασκευέδης, με ενημερώνει. Εσύ στο δεύτερο παιχνίδι θα μπορείς να αγωνιστείς? Ναι, βέβαια. Στις 20 του μήνα. Έχεις κάποιες υποχρεώσεις? Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση.
πάλι ναι, καλά. Ναι, θα φύγουμε στην Πολωνία, γιατί την Πολωνία το Σαββατό, Κυριακή είναι το παιχνίδι. Ναι. Φανταστείτε ότι μετά έρχονται και άλλα παιχνίδια στο πρωτάθλημα, μαζεμένα. Παναθηναϊκός, Ηρακλής, Κηφισιά, Σύρος. Εκτός, είναι συνέχεια. Δηλαδή από τον Νεύρη μέχρι τα Χριστούγεννα νομίζω ότι η ομάδα θα χρειαστεί τη βοήθεια όλων. Τι σημαίνει ΠΑΟΚ χωρίς τον Γκόμες, ΠΑΟΚ χωρίς τον Ντάντε, έστω και αν δεν το έχουμε δει. Γιατί δηλαδή δεν ήταν κάτι που το είδαμε και τώρα υπάρχει κενό. Είναι κάτι που δεν ξεκίνησε καν. Δεν το έχουμε. Ναι. Δεν καταλαβαίνουμε τι ΠΑΟΚ μπορεί να δούμε μετά από δύο μήνες, ξέρω εγώ. Σίγουρα, εντάξει. Μπορεί να μην έχουμε δει στον ομάδα τον ΠΑΟΚ αυτούς δύο παίκτες. Ξέρουμε όμως αυτούς δύο παίκτες. Ναι. Το μεν χάρη το ξέρουμε από την θητεία του στον ΠΑΟΚ. Το να μαράζει τον Ντάντε από αυτό το παλιότερο που έχει παίξει στον Παναθηναϊκό για κάποια χρόνια. Ξέρουμε ότι είναι πολύ δυνατοί παίκτες, παγκοσμίων κλάσης, θα βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα. Το θετικό, όπως είπα και πριν, είναι ότι η ομάδα, επειδή ακριβώς όπως είπες, δεν ξεκίνησε με αυτούς, οπότε έχει μάθει να δουλεύει. Μπράβο, και να παίζει χωρίς αυτά τα παιδιά. Δεν νιώθει σίγουρα, κενό. Δεν νιώθει ένα κενό. Ναι. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό στην αυτοπεποίθηση, έτσι και στην ψυχολογία της ομάδας. Φαντάζομαι ότι θα γίνει όταν προσθεθούν αυτοί. Ναι. Ναι. Και σίγουρα θα ήταν διαφορετικό αν είχα ξεκινήσει και είχα μια απώλεια ενδιάμεση και ξανά να ξαναφούσει την ομάδα. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή το πιο σημαντικό είναι ότι με το που έρθουν εννοείται ότι θα δυναμωθεί η ομάδα πάρα πολύ, έτσι ώστε να είναι έτοιμοι εκεί που κρίνονται οι τίτλοι στο τέλος της χρονιάς. Σωστά. Θάνο, έχουμε διάφορα ερωτηματικά για τον ΠΑΟ και την ΣΚΡΑ. Δεν νιώθεις ότι είμαστε βέβαιοι πως το πρώτο παιχνίδι με τους Πολωνούς θα δημιουργηθεί μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα? Δεν νιώθεις ότι είναι ήδη ο κόσμος αρκετά κοντά? Σε αυτό το πολύ μεγάλο μάτς θα είναι ακόμα πιο κοντά? Είμαστε σίγουροι, γιατί εγώ είμαι και από την Θεσσαλονίκη καταγωγή μου. Mm-hmm. Νιώθω με το ρεύμα που υπάρχει πλέον για τον κόσμο του ΠΑΟΚ προς το βόλεϊ. Το ακούμε καθημερινά και στη ζωή μας κάθε μέρα. Οπότε θεωρούμε ότι ο κόσμος θα βοηθήσει την ομάδα αυτή σε αυτό το ευρωπαϊκό παιχνίδι, ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Σωστά. Καλή επιτυχία στο αυριανό παιχνίδι κυρίως, αλλά και στην υπόλοιπη πορεία. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ.